Άνδρες της Εθνοφρουράς βρίσκονται ήδη στη Ουάσιγκτον. Αποστολή τους να ενισχύσουν τις τοπικές αρχές της πόλης εν ώψη της ορκομοσίας του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 7 με 10.000 στρατιώτες οι οποίοι θα βρίσκονται στην πρωτεύουσα. Η πραγματική μάχη όμως θα έχει δοθεί προηγουμένως μέσα στο Κογκρέσο. Η Νάνσι Πελόσι και οι Δημοκρατικοί καταθέτουν σήμερα στη Βουλή ψήφισμα, δίνοντας τελεσίγραφο 24 ωρών στον αντιπρόεδρο Πένς, προκειμένου να θέσει σε ισχύ την 25η τροπολογία για την άμεση απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ. Tonight, President Trump faces a harsh reckoning with history. In the wake of the assault on the U.S. Capitol that he incited, Mr. Trump faces a second impeachment, perhaps even criminal charges. Ο Πένς δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Αν όμως αυτό δεν συμβεί, οι δημοκρατικοί βουλευτές θα προχωρήσουν άμεσα σε αποπομπή του Τραμπ. So it could begin Tuesday, could begin Wednesday, but it is pretty clear that it will start at some point this week. Η δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής, Νάνσι Πελόσι, εξηγεί γιατί έχει τόση σημασία η άμεση απομάκρυνση του Τραμπ, έστω και τώρα, μερικές ημέρες πριν από το τέλος της θητείας του. If he pardons these people who are terrorists on the Capitol. There is a possibility that after all of this, there's no punishment, no consequence. And he could run again for president. And that's one of the motivations that people have for advocating for impeachment. Ακόμα και ο Colin Powell, υπουργός εξωτερικών του Προέδρου Bush και εξέχων στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων, έξαλλος με τον Donald Trump, προέβη σε μια πρωτοφανή δήλωση. I can no longer call myself a fellow Republican. Και μέσα σε όλα αυτά, η Μελάνια Τραμπ προσπαθεί να σώσει τα προσχήματα μετά τις κατηγορίες πως την ώρα που το Καπιτόλιο φλεγόταν, εκείνη έκανε φωτογράφηση μέσα στο Λευκό Οίκο. Είμαι απογοητευμένη με αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Το βρίσκω ντροπιαστικό που γύρω από αυτά τα τραγικά γεγονότα υπήρξαν αλαζονικά κουτσομπολιά, δικαιολόγητες προσωπικές επιθέσεις και ψευδείς παραπλανητικές κατηγορίες για μένα. Αίσθηση πάντως έχει προκαλέσει και μια άλλη φωτογράφηση, εκείνη της Καμάλα Χάρης για τη Vogue. Το αμερικανικό περιοδικό μόδας δέχθηκε σφοδρή κριτική, επειδή η επιδερμίδα της νέας αντιπροέδρου εμφανίζεται λίγο πιο λευκή από την πραγματικότητα.